Στις εκλογές που επίμονα επιβάλλατε, κύριε Κουμουτσάκο, αρνούμενη την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα είμαστε εδώ. Όχι, κοιτάξτε. Θα είμαστε εδώ. Εάν θα υιοθετήσουμε όρους αλήθειας ή παραπλάνης και προπαγάνδας. Ουδής ραπέτευσε, εξαναγκάσατε, σύρατε τον τόπο σε εκλογές. Λοιπόν, τώρα ξανά όλη η ιστορία επανέρχεται σε ένα γενικό θολό ζήτημα. Εσείς πάντως δεν το συζητάτε κάτι τέτοιο, να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν οι 47 σελίδες. Υπάρχει όλη η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι γνωστή και στη Νέα Δημοκρατία και σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Ποια είναι η απάντηση του κυρίου Σαμαρά? Φέρτε τη συμφωνία στη Βουλή και θα δούμε. Καμία πρόταση. Πάντως την ίδια ώρα, κύριε Βίτσα, ο Σαμαράς, τον ακούσαμε και χθες, ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι εμείς συζητούσαμε για ευρώ μέσω του Μέλη Χαρδούβελη και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά και έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη δραχμή. Καλά, εδώ, έτσι θέλω, νομίζει ο κύριος Σαμαράς να κάνω τώρα. Θέλω να αξιοποιήσουμε τα τρία λεπτά που μας έχουν απομείνει και να σας ρωτήσω και από την πληροφόρηση που έχετε και από το πώς αφουγκράζεστε τις εξελίξεις σε συνδυασμό και με το κείμενο που ανήρτησε χθες ο Μπλασάρ, γιατί αποτυπώνει λίγο και τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ένας όρος τον οποίο ζητάτε οπωσδήποτε να μπει μέσα στη συμφωνία ή διευθέτηση του χρέους. Από εκεί και πέρα είναι υπαρκτό, με μικρές έστω πιθανότητες, είναι όμως υπαρκτό πια ένα ατύχημα? Τι εννοείται ατύχημα? Εκείνο που είναι υπαρκτό είναι ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, κάνουμε στην ουσία διαπραγμάτευση. Γιατί μην θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εκπομπή, όπως και όλες τις άλλες εκπομπές, δεν τις παρακολουθούν οι πρεσβείες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γραφείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα κτλ. Όπως και εμείς παρακολουθούμε τα πάντα. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουν οι θεσμοί, οι δανειστές, όπως θέλετε, ότι το ζήτημα της περικοπής των συντάξεων είναι για μας αδιανόητο, όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, όχι μόνο για λόγους προστασίας, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Αν το πρόβλημά τους είναι, και αυτό φαίνεται ότι είναι, ότι τα βάζουν με τις πολιτικές επιλογές του ελληνικού λαού, είναι δικό τους πρόβλημα. Όμως, σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Κουμουτσάκος και ήταν έξυπνη η παρατήρησή του της εικόνας προηγούμενα, θα πρέπει να προσέξει κανείς ότι το καραβάκι είναι φτιαγμένο από ευρώ και από Ευρώπη. Όποιος θεωρεί ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί εγώ το λέω ξεκάθαρα, οι όλες εξελίξεις θα γίνουν και θα έχουν και μετά την Ελλάδα εντός ευρώ. Παλικαρίσιες δηλώσεις που διαμορφώνουν, θα έλεγε κανένας, επικοινωνιακά τεχνάσματα, εγώ προσωπικά τις ακούω βερεσέ. Αν δεν συμφωνήσουμε, τότε τι, μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό? Με συγχωρείτε, θα σημίσω το εξής. Βάζετε τη λέξη αν. Ναι, βέβαια. Σας λέω, λογικό είναι από τη δική σας τη μεριά, ούτε το κατακρίνω. Εμείς πηγαίνουμε σε μια λογική διαπραγμάτευσης στη βάση αυτών που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα ξέρουν και οι δανειστές ή οι θεσμοί ότι έτσι κι αλλιώς, αν δεν υπάρχει διάρθρωση και του χρέους, ούτε τα 7 δισεκατομμύρια υπάρχουν, δεν υπάρχει τρόπος. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, εγώ δεν θα πω στον Κεάδα εκατομμύρια ανθρώπους και το μέλλον της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Κουμουτσάκο, ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε, παρακαλώ. Στη διάρκεια όλων αυτών των μηνών ήμουνα